Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Κεντρίσματα. Απόψε θα ασχοληθούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μια νέα δημοτική κίνηση ανακοινώθηκε για το Δήμο Σπάρτης πριν μερικές μέρες. Θα συζητήσουμε λοιπόν απόψε με εκπροσώπους αυτής της δημοτικής κίνησης, η οποία θα λάβει μέρος στις εκλογές των αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου του 2014. Μαζί μας είναι ο κύριος Σταύρος Χρυσαδάκος, γεωπόνος και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής που αφορά αυτή τη δημοτική κίνηση, και η κυρία Μπαγιαμπού Μαριάννα, εκπαιδευτικός, και αυτή είναι μέλος της συντονιστικής κίνησης που αφορά, όπως είπαμε, μια κίνηση δημοτών του Δήμου Σπάρτης εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών. Να σας καλησπερίσω, κύριε Χρυσαδάκο, κυρία Μπαγιαμπού, καλώς ήρθατε. Ανακοινώσατε λοιπόν πριν μερικές μέρες στο ξενοδοχείο Σπαρτέιν αυτή τη νέα δημοτική κίνηση για το Δήμο Σπάρτης εν ώψη των εκλογών του Μαΐου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, αυτή η νέα κίνηση στοχεύει σε μια τοπική αυτοδιοίκηση χειραφετημένη και μακριά από κομματικές ταμπέλες? Να ξεκινήσουμε από σας, κύριε Χρυσαδάκο. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε το κανάλι και εσάς προσωπικά για τη δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε με τους δημότες του Δήμου Σπάρτης. Έναν αυτό. Δεύτερον, να διευκρινίσω ότι σήμερα στην ομάδα, αν το πούμε έτσι, της κίνησης συμμετείχε και ο Γιώργος ο Κούμαρης, ο οποίος για λόγους τεχνικούς δεν είναι στο πλατό. Ήταν παράληψη δική μου, το ναι, Γιάννης ο πατέρας του, ο Γιώργος ο Κούμαρης, ο οποίος είναι συντηρητής έργων τέχνης και μουσικός και μέλος και αυτός του συντονιστικού της κίνησης και υπεύθυνος για το γραφείο τύπου. Τώρα, ποιοι είμαστε εμείς και γιατί ήρθαμε εδώ, και δεν προσπαθώ να αποφύγω το ερώτημα, θα απαντήσω. Εμείς εδώ βρεθήκαμε, εγώ, η Μαριάννα και ο Γιώργος, μετά από μια απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, της νέας αυτής κίνησης, να παρουσιάσουμε, να βγάλουμε προς τα έξω το γεγονός της δημιουργίας αυτής της κίνησης και να, αν θέλεις, να παρουσιάσουμε τις βασικές αρχές. Είμαστε δηλαδή η προπομπή, αν θέλεις, έτσι, η προπομπή μιας συλλογικότητας που ίδρυσαν, γέννησαν τούτοι οι δύσκολοι καιροί και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Εμείς δηλαδή σήμερα είμαστε επιφορτισμένοι να δώσουμε δηλαδή αυτό την είδηση της δημιουργίας της κίνησης και ταυτόχρονα να περιγράψουμε σε χοντρές γραμμές το ποιοι είμαστε, τι θέλουμε. Μάλιστα. Και πού θέλουμε να πάμε. Με ρώτησες λοιπόν για το εάν η προσπάθεια αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία θα είναι χειραφετημένη από τι, από τις κομματικές εξαρτήσεις. Λοιπόν, θεωρώ ότι το γεγονός ότι το πώς έχει συγκροτηθεί μέχρι τώρα η κίνηση και το πώς πορεύεται είναι απόδειξη ότι όντως η κίνηση δεν είναι εξάρτημα κάποιου κομματικού μηχανισμού. Συντίθεται από ανθρώπους οι οποίοι παρέρχονται από διάφορες ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες και τους ενώνει το ενδιαφέρον για τα τοπικά θέματα, το ενδιαφέρον για την πόλη, το ενδιαφέρον για το μέλλον της πόλης, έτσι, και έχουν ένα κοινό βηματισμό. Σαφώς αυτή η κίνηση έχει πολιτικό χρώμα, έχει πολιτικό άρωμα, δεν είναι άχρωμη και άγευστη, έτσι, δεν είναι όμως εξάρτητα με κάποιο κομματικό μηχανισμό. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε και την κυρία Μπαγιαμπού Μαριάννα, η οποία, όπως είπαμε, είναι εκπαιδευτικός πληροφορικής και μέλος της συντονιστικής επιτροπής αυτής της δημοτικής κίνησης. Ποια είναι η δική σας άποψη για την τοπική αυτοδιοίκηση? Μια τοπική αυτοδιοίκηση σε μια πόλη σαν την Σπάρτη, σαν τον Δήμο Σπάρτης, ποιες προτεραιότητες πρέπει να έχει, κυρία Μπαγιαμπού? Προτεραιότητες πρέπει να είναι καταρχήν προτεραιότητα ο πολίτης, ο ίδιος ο πολίτης, το κοινωνικό κράτος, ο πολιτισμός, έτσι,
Αυτές θα έλεγα ότι είναι οι βασικές προτεραιότητες. Άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτισμό. Και στο κοινωνικό κράτος. Στα σχολεία. Πολιτική, στα σχολεία, στις δομές υγείας. Μάλιστα. Και στον πολιτισμό. Αυτά θα έβαζα σαν πιο κάτω. Θα τα εξειδικεύσουμε ακόμη περισσότερα γιατί είναι σημαντικά ζητήματα. Η παιδεία, η κοινωνική πολιτική, ο πολιτισμός που αναφέρατε. Πιστεύουμε θα μας δοθεί η δυνατότητα και μάλλον θα έχετε επεξεργαστεί ένα σχέδιο σχετικά με αυτούς τους τομείς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ακόμη, αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση, αυτή η νέα δημοτική κίνηση η οποία κατεβαίνει στις εκλογές του Μαΐου, το πρόγραμμα το οποίο επεξεργαζόσαστε και μάλλον βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της επεξεργασίας, έχει σαν στόχο να κάνει το Δήμο Σπάρτης ένα Δήμο ο οποίος να κάνει ένα βηματισμό πιο πέρα ή ένα Δήμο να το προχωρήσω λίγο πρωτοποριακό ανά την Ελλάδα? Βέβαια. Μάλιστα. Ο Δήμος Σπάρτης έχει πολλά πλεονεκτήματα συγκριτικά, τα οποία πραγματικά αν αναδειχτούν θα μπορούσε ο Δήμος Σπάρτης να γίνει ένας πρωτοποριακός Δήμος. Για παράδειγμα, η ιστορία του πολιτισμού του, η θέση του, έτσι, τα αγροτικά του προϊόντα θα μπορούσαν να το κάνουν ένα πολύ δυνατό Δήμο. Αλλά εμείς θέλουμε να δώσουμε έμφαση και σε ένα ακόμα άξονα. Πέρα από, δηλαδή, από την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Θέλουμε να βάλουμε τον κόσμο να συμμετέχει στη διαδικασία, να ενισχύσουμε ξανά τις δομές συμμετοχής του κόσμου. Μάλιστα. Στην αυτοδιοίκηση. Να γίνει ξανά, να αποκτήσει ξανά η αυτοδιοίκηση τη δύναμη. Μάλιστα. Που έχει θεσμικά, η οποία αυτή τη στιγμή έχει υποβαθμιστεί και παίζει το ρόλο της απλής διαχείρισης. Μάλιστα. Απλή διαχείριση των τοπικών πραγμάτων, χωρίς κάποιο στίγμα και δύναμης. Μάλιστα. Σας άκουσα, συγγνώμη να κάνω ένα ερώτημα, σας άκουσα την προηγούμενη φορά στην παρουσίαση αυτής της δημοτικής κίνησης να δίνετε έμφαση στη συμμετοχή του πολίτη. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Χρυσαδάκο, πιστεύετε ότι η παρούσα δημοτική αρχή έχει δώσει κάποια βαρύτητα, κάποια έμφαση στη συμμετοχή του πολίτη? Γιατί κάποιοι άνθρωποι της παρούσας δημοτικής αρχής που έχουν περάσει από εδώ, όπως παραδείγματος χάρη ο κύριος Ζορτζάκης, που είναι υπεύθυνος του τομέα του πολιτισμού, είπε ότι κάποιες διοργανώσεις σημαντικές όπως το Σπάρταθλον κατ' ουσίαν διοργανώνονται τα τελευταία χρόνια από τη συμμετοχή του πολίτη. Νομίζετε ότι έχει κάνει ο Δήμος Σπάρτης πάνω σε αυτό το τομέα? Θα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε προηγούμενα συνδέσατε καταρχήν τη δημοτική κίνηση με τις εκλογές μόνο. Να κλείσουμε αυτό το κομμάτι και να απαντήσουμε και στο ερώτημα το οποίο θέτεται. Λοιπόν, εμείς η κίνηση την οποία δημιουργήσαμε και δημιουργήσαμε από ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές ευετηρίες, να αντιλαμβανόμαστε ως πρόδρομο σχήμα μιας ευρύτερης δημοκρατικής δημοτικής παράταξης. Μάλιστα. Η οποία θέλουμε να πάει πολύ μακριά. Δεν στοχεύουμε, δεν είναι μια κίνηση η οποία στοχεύει στις εκλογές. Η συμμετοχή στις εκλογές θα είναι μία από τις δραστηριότητες όπου φιλοδοξούμε να είναι παρόν, να είναι παρούσα μάλλον αυτή η νέα κίνηση, αυτό το νέο σχήμα. Δεν αποτελεί για μας προσπάθεια το να φτιάξουμε έναν εκλογικό συνδυασμό για να διαχειριστούμε τη μνημονιακή μιζέρια όπως σήμερα αποτυπώνεται στο Δήμο Σπάρτης. Μάλιστα. Είναι αυτό, είναι ξεκάθαρο. Εμείς θέλουμε να ανατρέψουμε στο χώρο της αυτοδιοίκησης ό,τι σηματοδοτούν, ό,τι σηματοδοτεί η υποταγή σήμερα στη μνημονιακή πολιτική. Άρα λοιπόν αυτή η δημοτική κίνηση για να... Άρα είναι μια πολιτική κίνηση με έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά που θέλει να πάει μακριά. Δεν βλέπει μόνο τις εκλογές. Οι εκλογές είπαν ένα μέρος από τις δραστηριότητες της. Αυτή η δημοτική κίνηση στοχεύει στην συσπήρωση των αντιμνημονιακών δυνάμεων. Θα επιδιώξει και τη συσπήρωση αυτών των δυνάμεων, αλλά απευθύνεται ευρύτερα. Απευθύνεται φιλοδοξεί να αγκαλιάσει και να αγκαλιαστεί από το σύνολο των δημοτών στη βάση των θέσεων και των απόψεων που θα διατυπώσει και θα καταθέσει μπροστά στους πολίτες. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία, όταν που είπατε προηγούμενα για το Σπάρταθλο και τη διαδικασία των συμμετοχών κτλ. Εμείς θεωρούμε το εξής, ότι ο νομοθέτης, το συζητούσαμε και με τα παιδιά, το πώς είναι διαρθρωμένος σήμερα ο Δήμος. Η διάρθρωση του Δήμου ακολουθεί
Το νόμο του Καλλικράτη. Το νόμο του Καλλικράτη. Το οποίο είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που για μας είναι απαράδεκτο. Θα το συζητήσουμε από την δική μας είναι ότι θα πρέπει να καταργηθεί. Έχει προβλέψει ο νομοθέτης την δημιουργία στις τοπικές κοινότητες. Έτσι, φτάσει από τα παλιά γνωστές μας κοινότητες, την ύπαρξη οργάνων. Δηλαδή έχει δώσει την δυνατότητα μιας, θα λέγαμε, ελάχιστης συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στα δρόμενα του Δήμου. Εδώ. Αλλά είναι πολιτική επιλογή της εκάστοτε, των εκάστοτε πλειοψηφιών, δημοτικών πλειοψηφιών, τι να κάνουν. Να, ουσιαστικά να απονευρώνουν τη διαδικασία αυτής της συμμετοχής. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή θα μπορούσαν κάλλιστα τα τοπικά συμβούλια να έχουν έναν άλλο χαρακτήρα, ένα ενισχυμένο χαρακτήρα. Όταν λέτε άλλο χαρακτήρα, τι εννοώ? Εννοώ να μην είναι απλά διεκπεραιωτές των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά να υπάρχει και η αντίστροφη σχέση. Δηλαδή οι αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων να έχουν ιδιαίτερο βάρος στη λήψη των αποφάσεων και όχι να γίνεται το ανάποδο. Λοιπόν, με αυτή την έννοια εμείς λέμε λοιπόν το εξής, ότι δεν έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν έχουμε ντοκουμέντα, στοιχεία ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει προωθήσει αυτό που λέμε τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, και ότι δεν έχουμε αποδείξει ότι έβαλε ως στόχος, βασικό στόχο της, την ανάδειξη, έτσι, της συμμετοχής στα κοινά πράγματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, από ό,τι μας λέτε και εσείς και η κυρία Μπαγιαπού, εντάξει, στόχος αυτής της δημοτικής κίνησης είναι η συμμετοχή του πολίτη, η οποία δημοτική κίνηση μπορούμε να πούμε να σταχυολογήσουμε τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες θα στηρίζεται. Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θέλουμε να πούμε, να πω το εξής, ότι όταν λέμε εκείνα που θέλουμε εμείς να κάνουμε, να το πω έτσι, δηλαδή ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κίνησης, κάτσε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εσείς, κυρία Μπαγιαπού, εντάξει, πριν περάσουμε πάλι στον κύριο Χρυσταδάκο, γιατί τον έπιασε ο λαιμός, σχετικά με τις βασικές αρχές, μπορείτε να μας κάνετε μια αναφορά, και αν θέλει ο Σταύρος μετά, να εξειδικεύσει. Οι βασικές αρχές είναι η συμμετοχή, τι θέλουμε, η δημοκρατία, η διαφάνεια, η αξιοκρατία, ο πολιτισμός, ο τόπος στους νέους και στη δημιουργία. Μάλιστα. Ως βήμα, δηλαδή, να υπάρχει αυτό το βήμα και η αξιοποίηση και η δύναμη, να δοθεί δύναμη στους νέους. Αλλά και να προστατευτούν οι αδύναμοι, φυσικά. Μάλιστα. Είναι στα πλαίσια, όπως αναφέρατε και προηγουμένως, της κοινωνικής πολιτικής που πρέπει να ασκήσει η δημοτική αρχή και κάθε δημοτική αρχή η οποία θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Να σας ακούσουμε και εσάς, κύριε. Ναι, να το πω, γιατί προηγουμένως δεν μπορούσα να μιλήσω. Ναι. Εμείς εκείνο το πρώτο πράγμα που θα βάζουμε σαν στόχο είναι καταρχήν να πληροφορήσουμε τους δημότες για το ποια είναι η φυσταμένη κατάσταση του Δήμου. Να βγάλουμε προς τα έξω δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στο Δήμο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, να καταφέρουμε να ξεκουνήσουμε, εντός εισαγωγικών, αν και ο όρος είναι λίγο αδόκιμος, τους δημότες από τον καναπέ. Αυτό που είπε η Μαριάννα προηγουμένως, να τους πάρουμε μαζί μας στη συνδιαμόρφωση αυτών των προγραμμάτων, των θέσεων που έχουμε. Και να μετατρέψουμε αυτό το που υπάρχει σήμερα και το διαπιστώνετε και εσείς και το διαπιστώνει ο καθένας, όταν θα βγει έξω να συζητήσει με τον οποιοδήποτε συνδημότη μας, είτε αυτός είναι αγρότης, είτε είναι επαγγελματίας, είτε είναι βιοτέχνης, είτε είναι έμπορος, ότι είναι μισθωτός, ότι υπάρχει ένας θυμός, υπάρχει μια οργή, υπάρχει μια δυσαρέσκεια, υπάρχει μια απογοήτευση. Θέλουμε λοιπόν αυτό το μείγμα, το εκρηκτικό, να το μετατρέψουμε σε πολιτική δράση, σε πολιτική ενέργεια. Σε πολιτική ενέργεια και δράση που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε τι? Να φέρουμε αυτό που λέει και το σύνθημά μας, πώς το είπα, Μαριάννα? Τα πάνω κάτω. Να φέρουμε τα πάνω κάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ ανατρεπτικό. Πολύ ανατρεπτικό. Ίσως να είναι και πολύ καινοτόμο, πολύ αιρετικό, δεν ξέρω. Λοιπόν, και είμαστε και εμείς αιρετικοί. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν να φέρουμε τα πάνω κάτω. Τι σημαίνει να φέρουμε τα πάνω κάτω για μας? Να φέρουμε απάνω αυτό που είπε η Μαριάννα, τη δημοκρατία, τη διαφάνεια παντού, τη συμμετοχή. Να φέρουμε επάνω την αγωνία των χωριών που ερημώνουν. Να φέρουμε επάνω την αγωνία των γονιών που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους τα απαραίτητα
είτε αυτά λέγονται ρουχισμός, είτε είναι παπούτσια και έχω. Βασικές ανάγκες. Τις βασικές ανάγκες. Και το, έχω λόγο που το λέω. Γιατί ήμουν μάρτυρας, ας πούμε, σε ένα περιστατικό που μια μάνα προβληματιζόταν πώς θα αγοράσει το παιδί της εν ώψη των παρελάσεων, θα αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσια. Λοιπόν, θέλουμε να φέρουμε λοιπόν επάνω αυτές ακριβώς τις ανάγκες, τις τοπικές, τις ανθρώπινες, τις ανάγκες της κοινωνίας. Και να πάμε κάτω, τι να πάμε κάτω. Να πάμε κάτω το πελατειακό κράτος. Να πάμε κάτω το ρουσφέτι, τη διαπλοκή, τη ρεμούλα, τα λαμόγια. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική μας. Πάντως, αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι, οι πελατειακές σχέσεις. Γιατί και οι πελατειακές σχέσεις, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουν εδραιωθεί και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ παίξει σημαντικό ρόλο. Εδώ συζητάμε και για τοπικά καρτέλ, έτσι, που νέμονται την τοπική εξουσία, όχι μόνο στη Σπάρτη, ή στο νομό Λακωνίας, να μην το εξειδικεύσω στη Σπάρτη μόνο, στο νομό Λακωνίας, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ακριβώς. Και λένε αρκετοί, κύριε Χρυσαδάκο, ότι για να αλλάξει αυτό το πελατειακό σύστημα που επικρατεί και στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν εξαρτάται μόνο από μια δημοτική κίνηση, από μια δημοτική παράταξη. Χρειάζεται να αλλάξει η νοοτροπία και ο πολίτης. Και ο πολίτης πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, αλλά θα πρέπει να δώσουμε στον πολίτη τη δυνατότητα να παρέμβει. Όταν τον πολίτη τον απομακρύνουμε από τα κέντρα λήψη των αποφάσεων, το σύστημα γίνεται αδιαφανές και ανεξέλεγκτο. Είναι πάγια αρχή. Εγώ απασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση πάρα πολλά χρόνια και έχω ακούσει ανθρώπους που έχω ακούσει να μιλάνε για την τοπική αυτοδιοίκηση, ανθρώπους που έχουν δώσει πραγματικά τη ζωή τους. Θυμάμαι λοιπόν τον Αίμνηστο τον Κατριβάνο, ο οποίος έλεγε το εξής, ότι όποιο σύστημα απομακρύνει το κέντρο λήψης των αποφάσεων από τον πολίτη, αυτό να το φοβάσαστε. Αυτό είναι ανεξέλεγκτο, είναι σκοτεινό. Μάλιστα. Εκεί θα υπάρξει αδιαφάνεια, εκεί θα υπάρξει ό,τι άλλο φυτρώνει μέσα στο σκοτάδι. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε λοιπόν τα κέντρα λήψης των αποφάσεων κοντά στον πολίτη. Μάλιστα. Λοιπόν, οι ενότητες όπως έχουν διαμορφωθεί με τον Καλλικράτη, αυτό που λέγαμε προηγούμενα, το θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει ο Καλλικράτης, έχει φτιάξει ένα σύστημα δημαρχοκεντρικό και το έχει απομακρύνει ουσιαστικά τους πολίτες από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Μάλιστα. Να ρωτήσω και εσάς, κυρία Μπαγιαπού, πώς κρίνετε την παρούσα δημοτική αρχή? Είπατε και προηγουμένως ότι εσείς θέλετε να φέρετε ένα νέο άρωμα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την παρούσα δημοτική αρχή, θα ήθελα έτσι σε γενικές γραμμές να μου πείτε τη δική σας άποψη. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι υπάρχει μια έλλειψη οράματος και μια έλλειψη πραγματικού σχεδίου. Θα γυρίσω πάλι πίσω. Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε αυτό. Υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν φυσικά από την έλλειψη πόρων, από το ότι είμαστε σε κρίση κτλ. Αλλά απ' την άλλη θεωρώ ότι αφενός η τοπική αρχή αυτή τη στιγμή δεν λέει όχι, δεν υψώνει τη φωνή της, δεν διεκδικεί κάτι παραπάνω για τον τόπο. Και αφετέρου πιστεύω ότι το πώς θα διαχειριστείς και τους πόρους που έχεις, ακόμα και αν είναι λίγοι, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Μάλιστα. Και δεν πιστεύω ότι βάζει πραγματικά αυτή η αρχή στο κέντρο τον πολίτη και τις ανάγκες του. Για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε και πριν με τα πολιτιστικά. Ενώ υπάρχουν τόσα πράγματα να αναδειχθούν, ενώ έχει αναδειχθεί ως μείζον πρόβλημα της πόλης η μη ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, που θα μπορούσε να την κάνει κέντρο, να φέρει τουρισμό, να φέρει αναζωογόνηση στην οικονομία κτλ. Βλέπουμε ότι πάνω σε αυτό δεν υπάρχει ο παραμικρός σχεδιασμός. Τα μνημεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι σε κακή κατάσταση. Είναι αναξιοποιητά, αλλά τα ψηφιδωτά τα έχουμε μέσα σε αποθήκες, κρυμμένα. Είναι πολύ, γενικά δεν δίνεται έμφαση, για παράδειγμα, καθόλου στον πολιτισμό. Και αυτή τη στιγμή, τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, ότι θα γίνει μια τεράστια γέφυρα η οποία θα χάψει τον Ευρώτα, που είναι και αυτό. Αν κάποιος δεν ξέρει ότι υπάρχει ο Ευρώτας εδώ, δεν τον βλέπει πουθενά. Ναι. Δεν τον ξέρει. Δηλαδή, που είναι ένα στοιχείο πολιτιστικό αρκετά σημαντικό. Σχετικά με τον τομέα του πολιτισμού, να σας ρωτήσω πάλι, κάνατε μια αναφορά σχετικά με τα ψηφιδωτά που είναι άφθονα εδώ, πάρα πολλά. Έχετε κάποια πρόταση για την αξιοποίηση αυτών των ψηφιδωτών? Επεξεργαζόμαστε κάποια πρόταση. Ναι. Πλαισιωνόμαστε από ανθρώπους που έχουν και γνώσεις και πάνω στα πολιτιστικά και σε άλλα θέματα, και επεξεργαζόμαστε μια πρόταση για ένα ανοιχτό μουσείο για τα ψηφιδωτά.
τη Σπάρτη, άμα θέλει ο Σταύρο να μπει παραπάνω. Γιατί ένα από του πρωτεργάτε είναι και ο Γιώργο Κούμπαρη που είναι εδώ μαζί μα, ο οποίο είναι συντηρητή αρχαιοτήτων τέχνη. Υπάρχει μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται μια πρόταση για την. Πώς θα μπορούσε να στηθεί ένα ανοιχτό μουσείο, όπου θα μπορούσαν να εκτεθούν τα ψηφιδωτά, τα οποία δεν χρειάζονται συγκεκριμένους και καλυμμένους χώρους και ελεγχόμενες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Και μάλιστα είναι και ήταν, αυτή ήταν και η ιδέα ενός φίλου ο οποίος έχει υπηρέτησε εδώ το... τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Σπάρτης και έφυγε πριν από λίγο καιρό από κοντά μας. Για ποιον μιλάμε, αν επιτρέπετε? Το φίλο μας τον Καλίδωρο. Ήταν ένα από τα όνειρά του που το είχε καταθέσει κατά επανάληψη, το είχε εκθέσει σε διάφορες δημοτικές αρχές. Και δεν η δημιουργία ενός υπαίθριου. Ενός ανοιχτού υπαίθριου μουσείου που θα μπορούν να εκτεθούν τα ψηφιδωτά. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι ανάλογο βέβαια και σε άλλη χώρα στην Μεσογειακή Λεκάνη. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω τη Μαριάννα σε αυτό που ρωτήσατε προηγούμενα, πώς κρίνουμε εμείς την υπάρχουσα δημοτική αρχή. Δεν θα μπούμε σε να κρίνουμε το πώς έκανε το ένα έργο ή το άλλο έργο ή το τρίτο έργο. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Η κρίση μας είναι πολιτική. Και βλέπουμε και κρίνουμε την πολιτική, κρίνουμε από το αποτέλεσμα. Για μας λοιπόν η παρούσα δημοτική αρχή έχει οδηγήσει το Δήμο σε κρίση. Ο Δήμος βρίσκεται σε μια κρίση. Κρίση στρατηγική, κρίση προσανατολισμού, θα έλεγα κρίση λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, όταν καλείται μια δημοτική αρχή, ενός οποιοδήποτε δήμος, να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον, όπως είναι αυτός είμαστε στη χώρα μας, κρισιακό σε όλα τα επίπεδα, είναι γεγονός ότι οι συνθήκες είναι, θα λέγαμε, δεν ευνοούν την ανάπτυξη πρωτοβουλειών και επενδυτικών σχημάτων κλπ. Είναι δύσκολο. Είναι ένα περιβάλλον που δεν είναι φιλικό. Όμως τι γίνεται, εδώ έχουμε την ιδιαιτερότητα να έχουμε και μια δημοτική αρχή η οποία λόγω δέσμια της, του τρόπου που έχει συντεθεί, σύνθεσης και των ιδεολογικών και πολιτικών της καταβολών αδυνατεί να αντισταθεί σε αυτό το περιβάλλον, το μη φιλικό, αδυνατεί να εκφράσει ένα λόγο ανατρεπτικό, αυτό που λέγαμε προηγούμενα, αδυνατεί να διεκδικήσει έναν άλλο ρόλο για το Δήμο και έρχεται πλέον μοιραία η μετεξέλιξη του Δήμου, έτσι, του Δήμου ως θεσμού, από ένα θεσμό καταρχήν λαϊκής εξουσίας, πρωτογενούς λαϊκής εξουσίας, μετατρέπει το Δήμο σε έναν απλό διαχειριστή των τοπικών υποθέσεων. Υποβαθμίζεται, ευνουχίζεται δηλαδή ο Δήμος από το, αν θέλεις, από τον πολιτικό του χαρακτήρα. Έτσι. Και γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι βρίσκεται σε κρίση. Το πώς είναι τα φαινόμενα, το πώς το τεκμηριώνουμε, το καταδεικνύουν. Δηλαδή το δείχνουν οι προϋπολογισμοί, το δείχνουν. Γιατί ο προϋπολογισμός, όπως ξέρεις, ένα Δήμο, έτσι, είναι το εργαλείο εκείνο που μπορείς να κρίνεις μια δημοτική αρχή. Δηλαδή, ποιες είναι οι στοχεύσεις της. Βλέποντας λοιπόν τώρα τους πενιχρούς προϋπολογισμούς και το τι περιλαμβάνουν αυτοί, βλέπεις και την, αυτό που είπε προηγούμενα η Μαριάννα πολύ όμορφα, πολύ σωστά, την έλλειψη οράματος. Μάλιστα. Οι προϋπολογισμοί του Δήμου Σπάρτης, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλα ζητήματα, έχουν καθόλου αναπτυξιακή διάσταση, κύριε Χρυσαδάκο? Κοιτάξτε, να σας πω, κοιτώντας τους προϋπολογισμούς των τελευταίων τριών χρόνων, όπως ψηφίζονται κάθε φορά, όχι όπως διαμορφωθήκανε, κινούνται στο επίπεδο των, αν θυμάμαι καλά, των 40 εκατομμυρίων. Λοιπόν, και τα κονδύλια τα οποία προβλέπονται για επενδύσεις, ουσιαστικά δεν ξεπερνάνε το 5%. Άμα θα δείτε δηλαδή το τι κάθε φορά προγραμματίζει η τοπική αρχή να διαθέσει στην κατεύθυνση των επενδυτικών δαπανών, βλέπετε ότι είναι τα αποτελέσματα πενιχρά. Λένε πολλοί ότι η τοπική αυτοδιοίκηση τώρα λόγω κρίσης διαχειρίζεται μικρούς προϋπολογισμούς. Δεν έχει την δυνατότητα. Είπατε δηλαδή... σωστή λέξη. Διαχειρίζεται. Ναι. Μικρούς προϋπολογισμούς. Όχι, δεν είναι το ζήτημα του μικρού ή του μεγάλου. Είπε και προηγούμενα η Μαριάννα για τις προτεραιότητες. Μπορεί να έχεις ένα μικρό προϋπολογισμό, και με αυτόν να έχεις να φέρεις αποτελέσματα. Ακριβώς. Εδώ είναι η λογική του διαχειριστή. Όταν δεν υπάρχει το όραμα, δεν υπάρχουν προτεραιότητες και στοχεύσεις. Λοιπόν, απλά τι γίνεται. Ζεις αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, το πώς το λένε στα αγγλικά, day to day, μέρα τη μέρα. Δηλαδή, χωρίς ένα όραμα το οποίο θα κινητοποιήσει
αυτούς τους λίγους ενδεχόμενα πόρους που μπορεί να έχεις, αλλά και θα κινητοποιήσει και την αναζήτηση νέων πόρων από άλλες πλευρές, έτσι ώστε να υπάρξουν συνέργειες. Λένε πολλοί, και ήθελα να ολοκληρώσω το ερώτημα, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση τα προηγούμενα χρόνια είχε τη δυνατότητα, λόγω του ότι διαχειρίστηκε σημαντικά ποσά, εν τούτης όμως δεν έβαλε προτεραιότητες, με αποτέλεσμα αντί να γίνουν έργα ουσίας, έργα υποδομών, πιο πολύ γίνανε έργα βιτρίνας, να το πούμε έτσι. Όχι, δεν μιλάμε μόνο για το Δήμο Σπάρτης, ναι, μιλάμε γενικά. Ναι. Ενστεργίζεστε αυτή την άποψη, κύριε Χρυσαδάκο? Είναι γεγονός ότι όπως και στην κεντρική πολιτική σκηνή, είχαμε, στην κεντρική διοίκηση, είχαμε φαινόμενα σπατάλης, έτσι, και δαπανών ανεξέλεγκτων και αχρίαστων, έτσι συνέβαινε και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και στην πρώτο βαθμό και στο δεύτερο βαθμό. Έχουμε εικόνα, ξέρουμε, γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, δεν είμαστε χθεσινοί. Έτσι, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο γνωριζόμαστε μεταξύ μας και έχουμε όλοι, ο καθένας μας, λίγο πολύ και αν θέλεις και ένα μερίδιο ευθύνης για αυτό που έγινε. Γιατί βλέπαμε πολλά πράγματα και ίσως και δεν μιλήσαμε έγκαιρα. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι υπήρξε εισρωή πόρων και πολλών πόρων, οι οποίοι δεν χρησιμοποιηθήκαν όπως θα έπρεπε. Αυτό έπρεπε να μας γίνει μάθημα. Και να μην ξαναγυρίσουμε, δεν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε, έτσι. Εμείς δεν είμαστε υποστηριχτές εκείνου του μοντέλου. Έτσι. Και βέβαια δεν είμαστε υποστηριχτές και του σημερινού μοντέλου. Ένα μοντέλο το οποίο έχει φέρει την νεοφιλελεύθερη αντίληψη και στο επίπεδο των δημοτικών πραγμάτων. Μιας και είμαστε σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας κάνω ένα ερώτημα σχετικά με ένα θέμα που έχει προκύψει εδώ στο Δήμο Σπάρτης, που αφορά αυτό που είπαμε, προτεραιότητες που πρέπει να βάζει η Δημοτική Αρχή. Είναι ένα έργο που θέλει να δρομολογήσει η περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι η επέκταση της οδού Λυκούργου, ναι, και η κατασκευή νέας γέφυρας. Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει αυτό το έργο ως μεγάλο, ως φαραωνικό. Ναι. Έχουν χρησιμοποιήσει και αυτή την έκφραση, προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων. Και παραπάνω θα είναι. Λένε αρκετοί πολίτες, και θα το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι θα μπορούσαν με αυτά τα χρήματα. Σε μια περίοδο και έλλειψη πόρων, έτσι. Το νούμερο πολύ μεγάλο. Θα μπορούσε αυτά τα χρήματα να αξιοποιήσουν τον Ευρώτα, να αναπλαστεί ο Ευρώτας, να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο, να φτιαχτεί καινούργια γέφυρα. Δεν ξέρω, η παλιά μπορεί να επισκευαστεί από ό,τι λένε, αλλά υπάρχει πρόβλημα, όπως λέμε, και κάτω στη σκάλα. Η γέφυρα είναι μεταλλική, είναι του προηγούμενου αιώνα και υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό? Δεν ξέρω, ο Δήμος Σπάρτης πάνω σε αυτό το θέμα τηρεί μια ουδέτερη στάση, μια ουδέτερη θέση, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα το επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, για να σας θυμίσω, γιατί εγώ θυμάμαι, η πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτής της γέφυρας ανήκει στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ανήκει στον Κώστα το Φούρκα, όταν ήταν νομάρχης, λίγο πριν τη λήξη της θητείας του και εν όψη της διεκδίκησης του Δήμου Σπάρτης. Αυτό και επίσης και κάποια άλλα έργα. Σαν ιδέα, σαν καταρχήν ιδέα, δεν θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει. Σε μια περίοδο όμως, να βάλουμε το κάδρο όλο τώρα, σε μια περίοδο όμως, όπου οι πόροι είναι λίγοι, έχουμε ένδια πόρων, και όπως είπε η Μαριάννα προηγούμενα, θα πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Όπου οι γέφυρες είναι κατά μήκος του Ευρώτα, είναι όλες προβληματικές. Στη σκάλα επίσης, στη Σπάρτη, στην είσοδο της Σπάρτης κλπ. Το να συζητάμε για ένα τέτοιο έργο, θα λέγαμε ότι όχι ότι είναι πολυτέλεια, θα λέγαμε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή η στόχευση που έπρεπε να έχει η Δημοτική Αρχή. Η οποία Δημοτική Αρχή τηρεί μια περίεργη, όντως, όπως το επισήμανε στάση, απέναντι στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εδώ όμως θα θέλαμε εμείς να κάνουμε την εξής παρατήρηση. Η Σπάρτη έχει ένα δίδυμο. Το δίδυμο της είναι ο Ευρώτας. Σε όλο τον κόσμο, αν τα ανοίξει όλα τα λεξικά, όλα τα λήματα, βλέπει Σπάρτη και Ευρώτας. Η Σπάρτη αυτή τη στιγμή είναι μια αγορά η οποία συρρυκνώνεται. Η πόλη μαραζώνει, γύρισε πίσω οικονομικά 20 και 30 χρόνια. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή τι θα μπορούσε να κάνει σε αυτή τη φάση? Να λειτουργήσει κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η Σπάρτη να αποτελέσει τον τουριστικό προορισμό για πολύ μεγαλύτερη μάζα τουριστών. Άρα, οι οποίοι ερχόμενοι, τι θα έχουμε, ερχόμενοι στην Σπάρτη θα έχουν αύξηση του τζίρου, θα κινηθεί η οικονομία. Για να το κάνεις όμως αυτό, δεν φτάνει αυτά τα οποία έχουν γίνει και θα πούμε παρακάτω, με ξένες, με φίλιες δυνάμεις.
Λοιπόν, θα πρέπει να αναδείξει τη Σπάρτη. Άρα, αν δεν μπορεί να αναδείξει όμως τη Σπάρτη χωρίς να αναδείξει τον Ευρώτα. Άρα, η λογική δική μας είναι, όταν λέμε ανάδειξη του Ευρώτα, σημαίνει ότι ο Ευρώτας από του κλαδά, επάνω ξέρω από τον Καραβά που έχει πολύ ωραία τοπία, μέχρι κάτω στις κλεισούρες σχεδόν, θα πρέπει να είναι προσβάσιμος, να είναι επισκέψιμος. Να υπάρχει ενδεχόμενα ποδηλατόδρομος, πάρκα αναψυχής, να μπορούν οι επισκέπτες να διατρέξουν τον Ευρώτα. Και αν μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία εκτιμήσουμε ότι υπάρχει αναγκαιότητα για μια γέφυρα ακόμα, να την κάνουμε. Αλλά πώς θα την κάνουμε? Ας έρθουμε λοιπόν. Ας πάρει την πρωτοβουλία ο Δήμος, πώς θα το φανταζόμαστε εμείς. Ας κάνει ένα διεθνή διαγωνισμό, ας το αναθλοθετήσει κιόλας, όπου μια διεθνής, να πάρουν μέρος διεθνής, διεπιστημονικές ομάδες, που είναι αρχιτέκτονες τοπίου, ιστορικοί, και να παρουσιάσουν προτάσεις για το πώς αυτό το πράγμα, αυτό το δίδυμο Σπάρτη και Ευρώτας μπορεί να αναδειχθεί και να αποτελέσει μια πρόταση ολοκληρωμένη στην πορεία, να επιλέξουμε την καλύτερη πρόταση και να διεκδικήσουμε και χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα. Μάλιστα. Και όχι να πηγαίνουμε να στήσουμε αυτό που, όπως είπες και εσύ προηγούμενα, φαραωνικές γέφυρες, οι οποίες διατρέχουν κάθετα τον κάμπο, έτσι, την κοιλάδα του Ευρώτα, και διακόπτοντας και κάθε συνοχή στο τοπίο. Και ίσως να αλλοιώσουν και το περιβάλλον. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο, θα υπάρξει αλλοίωση. Έτσι. Ωραία. Κυρία Παγιαπού, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Με επιτρέπετε να προσθέσω και εγώ κάτι. Ναι. Έτσι, κάποια πράγματα από αυτά που υπόθηκαν πριν. Αναφερθήκατε στη λέξη ανάπτυξη, και εγώ νομίζω ότι πάντα δίπλα από την ανάπτυξη πρέπει να βάζουμε την ερώτημα για ποιον. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά και αόριστα για ανάπτυξη. Εγώ νομίζω ότι στα πλαίσια αυτής της συζήτησης που κάνουμε και γενικά, ανάπτυξη νοείται για τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Δηλαδή, για την ενίσχυση, αφού πρέπει να αφορά πάντα την ενίσχυση των πολιτών του Δήμου. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν είναι για μένα ανάπτυξη ένας μεγάλος δρόμος που θα γίνει ή ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο, από το οποίο εμείς θα πληρώνουμε και πιο ακριβά το ρεύμα και κάποιοι μεγαλοεργολάβοι θα βάλουν στην τσέπη τους χρήματα και δεν θα αγοράσουν και τίποτα από εδώ, γιατί τα φέρνουν όλα από κάπου αλλού. Άρα η ανάπτυξη πρέπει να είναι για μένα, και πιστεύω ότι γενικά φορά και την κίνηση αυτό το πράγμα, μιλάμε για τοπική ανάπτυξη. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη. Πρέπει να στοχεύει, όπως είπατε και εσείς, στον πολίτη. Εντάξει, ναι. Μια ανάπτυξη ισορροπημένη. Τις ανάγκες του πολίτη. Ακριβώς. Ερώτησε, ξέρει ο Δήμος τι ανάγκες έχει περισσότερο αυτή τη στιγμή, τι ανάγκες έχουν περισσότερο αυτή τη στιγμή οι πολίτες του. Δηλαδή, τα έργα που κάνεις, δεν πρέπει να έρχεσαι σε μια διαβούλευση. Τι χρειάζεσαι πιο πολύ ως δημότης? Άρα, να κάνεις μια σφιγμομέτρηση, δηλαδή να είσαι σε επαφή με τον κόσμο. Ακριβώς. Θα πρέπει, θέλετε να πείτε, ότι και η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να βάζει προτεραιότητες. Εντάξει, ποιο έργο είναι άμεσης προτεραιότητας και με τη σύμφωνη γνώμη των πολιτών να αποφασίζει να προχωράει. Να προσθέσω κάτι. Το τοπίο, το όπως διαμορφώνεται σε επίπεδο χώρας αλλά και εδώ στην περιοχή, ας μην εθελοτυφλούμε και ας μην επιχειρούμε να οροποιήσουμε τα πράγματα και ας μην γινόμαστε συνήγοροι ακολουθούμε τη λογική ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επιβάλλονται από τους εταίρους, επιβάλλονται από τους δανειστές, επιβάλλονται από την κεντρική κυβέρνηση, άρα ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε κάτι το διαφορετικό. Θέλουμε το Δήμο να μπει μπροστά στην διεκδίκηση μιας άλλης πολιτικής, η οποία θα είναι τοπική και ελλαδική, αν θέλεις. Λοιπόν, τι εννοώ? Δεν μπορεί δηλαδή σήμερα αυτή τη στιγμή να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό που συμβαίνει δίπλα μας. Στην πόλη μας και γύρω-γύρω και στα χωριά κατοικούν άνθρωποι που είναι μισθωτοί. Αυτοί έχουν χάσει το 25% των εισοδημάτων τους. Κατοικούν έμποροι. Η αγορά έχει πεθάνει. Έτσι, τα αγροτικά εισοδήματα μειωθήκαν κατά ένα 12-15% τα τελευταία 4-5 χρόνια. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να τα προσπερνάς έτσι ελαφρά την καρδία και να λες ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να διεκδικήσω, είναι οι συνθήκες που φταίνε. Δεν φταίνει οι συνθήκες, φταίει το σύστημα και πρέπει αυτό να το αναδεικνύω.